Την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σημισελίνου γιόρτασαν στο Μέγαρο Μουσικής τα μέλη του οργανισμού. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν για την εθελοντική τους δράση ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης και ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος. Το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνδράμει ο Όμιλος Αντένα. Σε μια μεγάλη εορταστική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τίμησε την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σημισελίνου. Η 8η Μαΐου, άλλωστε, αποτελεί ημερομηνία γέννησης του ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Ένας μέγας ακτιβιστής, ιδεολόγος και ανθρωπιστής. Θα είμαστε άξιοι συνεχιστές και αυτό αποδεικνύεται σήμερα με τις πράξεις μας. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης και ο εφοπλιστής κ. Αθανάσιος Μαρτίνος για την ανθρωπιστική δράση και την βοήθειά τους προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Επίσης, τιμήθηκαν οι εθελοντές όλων των τομέων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την τεράστια εθελοντική και ανθρωπιστική τους προσφορά. Μια μέρα που πρέπει όλοι μας ανεξαιρέτως να τιμούμε κάθε χρόνο και πιο δυναμικά. Διότι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναγνωρίσουμε την ανεξάντλητη συμβολή και τα σπουδαία επιτεύγματα των εκατομμυρίων εθελοντών και στελεχών σε όλο τον κόσμο. Η τιμή αυτή θεωρώ ότι είναι η ελάχιστη που πρέπει να αποδώσουμε στο μεγάλο αυτό Έλληνα ανθρωπιστή. Και εν τη απουσία του, όπως είπα, παρακαλώ κύριε Προγνώμη μου να πάρετε εσείς αυτή τη τιμητική διάκριση. Ο Όμιλος Αντένα, υποστηρίζοντας πάντα δίπλα στο έργο του Ερυθρού Σταυρού, συνεχίζει την συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες του πολέμου στην Ουκρανία. Αναγνωρίζοντας το έργο του οργανισμού, η Βουλή των Ελλήνων φωταγωγήθηκε στα χρώματα του Ερυθρού Σταυρού.